Βρισκόμαστε μία εβδομάδα μετά τον κύριο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Δεν έχουμε βεβαίως τους μετασεισμούς, τον αριθμό των μετασεισμών που είχαμε τις πρώτες ημέρες. Ωστόσο, ειδικά στην περιοχή που επλήγει περισσότερο, όπως είναι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, το βιώνουν σχεδόν καθημερινά. Αυτή η δραστηριότητα μέχρι πότε μπορεί να διαρκέσει? Εμένα ρωτάτε. Εσάς. Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι θα περάσουν μερικοί μήνες ακόμα. Βεβαίως θα είναι όλο και πιο αραιά τα γεγονότα. Και γενικώς, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε πιθανότητες τα μεγέθη να παραμείνουν μέχρι στο 4-4,5. Να μην ξαναπάμε δηλαδή σε μετασεισμούς της τάξης του 5 ή πάνω από το 5, όπως ήδη είχαμε. Όσο περνάει ο καιρός, σαφές... κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, επειδή λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Και έχουμε αυτή τη μετασεισμική δραστηριότητα. Μειώνεται η πιθανότητα ενός μετασεισμού πάνω από 5 ρίχτερ στην περιοχή ή υπάρχει ακόμα στο επιστημονικό μοντέλο? Για μερικές εβδομάδες ακόμα έχουμε δυνατότητα να έχουμε και 5. Αλλά στη συνέχεια, σταδιακά, όλη η μετασεισμική δραστηριότητα θα εξασθενήσει και όταν λέμε θα εξασθενήσει και θα είναι πιο λίγοι οι μετασεισμοί, πιο αραιοί και θα είναι και μικρότερο μέγεθος. Μέχρι ότου θα σβήσουν τελείως. Περίπου το χειμώνα όμως θα σβήσουν τελείως. Δηλαδή, επειδή η περιοχή είναι πάρα πολύ διερηγμένη, είναι τρομερά διερηγμένη, έχουμε πάρα πολλά μικρά ρήγματα και όλη η περιοχή έχει διάφορα τεκτονικά ρηξιστεμάχη, μπλοκ δηλαδή, τα οποία έχουν δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζονται τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια. Είναι σαφές ότι η νέα ισορροπία μετά το σεισμό, στην οποία έχουν βρεθεί όλα τα πετρώματα και όλα τα ρήγματα της περιοχής, ευνοεί κάποιες επιφάνειες ρηγμάτων που ήταν κοντά στο όριο να σπάσουν, να σπάνε. Αυτό είναι όλη η μετασεισμή που βλέπουμε. Επομένως, και κάθε ένα από αυτά φέρνει και μια τοπική νέα ισορροπία. Έτσι λοιπόν, είναι σαφές ότι θα έχουμε κάποιο διάστημα ακόμα περίπου μέχρι το χειμώνα, μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως και λίγο μετά, αλλά τα μεγέθη συνεχώς θα μειώνονται. Να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός μετασεισμού εκεί στα 5 Ρίχτερ, τι σημαίνει για μια περιοχή που έχει αποκτήσει μια τεράστια ευαλωτότητα όσον αφορά τις καταστροφές? Δηλαδή, μιλάμε για μια περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στο Αρκαλοχώρι, που τώρα και 3 μήνες βιώνει συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις. Αυτά τα 5 Ρίχτερ θα μπορούσαν να είναι και περισσότερο καταστροφικά από τον κύριο σεισμό, όταν υπάρχει αυτή η ευαλωτότητα στα κτίρια αυτή τη στιγμή? Είναι σαφές ότι ένα μεγάλο ποσοστό κτιρίων και κυρίως όσα είναι χτισμένα πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό του 59 και δυστυχώς και η προσωπική μου εμπειρία από παλιότερα που έκανα έρευνες, αλλά και τώρα από ό,τι έχω δει από το υλικό που έχει συσσωρευτεί τις τελευταίες μέρες, είναι πολύ χαμηλής ποιότητας κατασκευή, πάρα πολλά σπίτια. Αυτά τα παλιά, λέω, πρώτου 59. Είναι σαφές ότι οι σεισμοί της τάξης του 5, ακόμα και του 4,5, επειδή είναι επιφανειακοί σεισμοί στο ανώτερο κομμάτι του φλοιού, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Να αποτελειώσουν, αν θέλετε, τις ζημιές που έχουν ήδη γίνει. Και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να βλέπουμε κάπου μόνο μία ρογμή ή να μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, να θεωρούμε ότι είναι ήπια η ζημιά που έχει γίνει στο κτίσμα, αλλά στην πραγματικότητα να έχει υποστεί η κατασκευή τέτοιες ζημιές που με έναν 4,5 ή 5, ανάλογα με το πού είναι αυτός ο σεισμός και με τι διεύθυνση έρχεται το σεισμικό κύμα πάνω στην κατασκευή μας, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Άρα θεωρείται τραγικό λάθος την απόφαση κάποιων πολιτών που μπορεί να θεωρούν ότι το σπίτι τους αντέχει, επιστρέφουμε στο σπίτι μας να μείνουμε αυτή τη στιγμή? Εάν δεν ελεγχθεί από πολιτικό μηχανικό και μάλιστα ανθρώπους που είναι πάρα πολλούς, έχουμε ευτυχώς στην Ελλάδα, έμπειρους πάνω σε θέματα αντισεισμικών κατασκευών, κανένας δεν θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του, όσο και αν νομίζει εκ πρώτης όψεως ή γενικά ότι δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά και είναι ασφαλές. Κανένας δεν πρέπει να επιστρέψει εάν δεν έχει γνωμάτευση από έναν μηχανικό που να ξέρει τι γίνεται.
ιδίως σε όλες αυτές τις παλιές κατασκευές. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να σας αποδεσμεύσω. Στις προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε και μαζί τηλεοπτικά, είπατε ότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο το ενδεχόμενο ενεργοποίησης γειτονικών ρηγμάτων, όπως είναι αυτό, ας πούμε, το ρήγμα στο Γιούχτα. Αυτή η άποψη επιστημονικά εξακολουθεί να υφίσταται? Κοιτάξτε, το μέγεθος του σεισμού αυτού ήταν ένα μεγάλο μεν, αλλά πολύ μικρότερο από το δυναμικό που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή από άλλα μεγάλα ρήγματα. Η αναφορά μου στο Γιούχτα είναι γιατί εκεί είναι πολύ μεγάλα τα ρήγματα, το ξέρουμε, με πολύ μεγάλους καθρέφτες. Δεν είμαστε σίγουροι πότε έχουν ενεργοποιηθεί, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Οι σεισμοί που κατέστρεψαν το Ηράκλειο τον προπερασμένο αιώνα, 1856 αν θυμάμαι καλά, και το ισοπαίδωσαν τότε, έμειναν ελάχιστα κτίρια όρθια τότε, να οφείλονται στην ενεργοποίηση αυτού του ρήγματος, το οποίο έχει διάθεση βορράς-νότος, είναι λίγα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και είναι δύο ρήγματα ουσιαστικά παράλληλα που δημιουργούν το κέρα στο βουνό του Γιούχτα. Και επομένως αυτό από μόνο του είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Βέβαια, τα 150-170 χρόνια που έχουν περάσει από τότε θεωρείται μάλλον μικρό διάστημα για να επανενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη ζώνη του Γιούχτα που έδωσε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Όμως υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα ρήγματα και από τη δυτική πλευρά της λεκάνης του Ηρακλείου προς τον Κρουσόνα δηλαδή, και την Τηλισσό από εκείνη την πλευρά μέχρι την Αγία Βαρβάρα, που είναι το δυτικό κράσπεδο της λεκάνης του Ηρακλείου, αλλά και από την ανατολική πλευρά, που είναι λίγο μικρότερα βέβαια τα ρήγματα εκεί. Το μεγαλύτερο βέβαια είναι το περιθώριο της σειράς της Δίκτης, του οποίου μια παράλληλη διάταξη είναι αυτό που βλέπουμε τώρα να έχει ενεργοποιηθεί, σε ένα μέρος του τουλάχιστον. Επομένως θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά εάν θα υπάρξει ή όχι ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων, αλλά οι πιθανότητες είναι σχετικά μικρές. Είναι σχετικά μικρές. Απλά είναι... θεωρείτε ότι δεν αποκλείεται σαν ενδεχόμενο, γιατί στις πρώτες ημέρες υπήρχε μια πιο κάθετη έτσι άποψη από τους συναδέλφους σας για πιθανή ενεργοποίηση γειτονικών ρηγμάτων. Το θεωρούσαν δύσκολο. Ωστόσο, σίγουρα με τη δύναμη της φύσης κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Όσον αφορά αυτόν τον πιθανό μετασεισμό που ευχόμαστε να μην γίνει και ποτέ, τον 5 Ρίχτερ, θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά και η πόλη του Ηρακλείου, που ειδικά το ιστορικό της κέντρο σήμερα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του μικρορήγματος, του καινούριου ρήγματος που θα δώσει τον σεισμό αυτό, τον μετασεισμό των 5. Δηλαδή, τι σχέση έχει με αυτό που ήδη ενεργοποιήθηκε πριν μια εβδομάδα και έδωσε τον 5-8 και με τι διεύθυνση θα κινηθεί το σεισμικό κύμα και θα χτυπήσει τις αντίστοιχες περιοχές και του Ηρακλείου και τις υπόλοιπες περιοχές. Από αυτό εξαρτάται κάθε φορά. Ένας σεισμός που μπορεί να είναι μικρότερος, πολύ μικρότερος από τον 5-8, που μπορεί να είναι 5 ή 5-3 ή 4-8, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην ευρύτερη περιοχή. Διότι τώρα πλέον έχουμε ξεφύγει, δηλαδή τα 5 και 10 χιλιόμετρα απόσταση από την κύρια ρηξηγενή ζώνη που είχαμε την πρώτη ενεργοποίηση, είναι σαφές ότι διαφοροποιούν τελείως το χώρο στον οποίο μπορεί να έχουμε επιπτώσεις. Άρα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί οι κάτοικοι της πόλης του Ηρακλείου με τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής των Δήμων Μινώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο Αρκαλοχώρι και στα γύρω χωριά έχουμε χτυπημένα σπίτια. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να μπούμε και να ξανακάνουμε τη ζωή μας κανονικά εάν δεν τα ελέγξουμε και αν δεν τα επισκευάσουμε. Και θα έλεγα και κάτι ακόμα, ότι είναι προτιμότερο σε περιπτώσεις σπιτιών, τέτοιων παλιών, λέω, πρώτου 59 του αντισεισμικού οργανισμού, που είναι χτυπημένα, να ξαναχτιστούν, να τα γκρεμίσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς με δάνεια να τα χτίσουν με τη σημερινή αντισεισμική γνώση και τεχνολογία, παρά να τα επισκευάσουν. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι πρέπει και οι δήμαρχοι που είναι παρόντες, και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό την παρουσία τους και την όλη τους προσοχή που δείχνουν, αλλά και όλος ο κόσμος, να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια περίοδο που η Κρήτη είναι σχετικά ήπια η σεισμικότητά της σε αντίθεση με το προηγούμενο παρελθόν της. Δηλαδή στο μέλλον, όχι άμεσα, μιλάω για τις επόμενες πενταετία, δεκαετίες, mm-hmm. είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε μεγάλους σεισμούς ξανά στην Κρήτη. Όταν εννοείται μεγάλους σεισμούς, τα μέτρα μας. Δηλαδή 6, 7 Ρίχτερ. Μιλάμε και για 6 και για 7, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Υπάρχει το δυναμικό αυτό.
όχι στη στενή περιοχή τώρα του Αλκαλοχωρίου, ευρύτερα. Μάλιστα. Στα περιθώρια της Λεκάνης, είναι η Μεσαρά, είναι η δυτική πλευρά, είναι, δηλαδή όλη η ζώνη της Ιεράπετρας. Υπάρχουν πάρα πολλά ρήγματα. Τα πιο πολλά από αυτά είναι γνωστά εδώ και αρκετό καιρό από παλιότερα και συνεχώς γίνονται νέες μελέτες, τα οποία μπορούν να δώσουν μεγάλους σεισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθουμε σε γεγονότα μεγαλύτερα από αυτό που ζούμε τώρα. Γι' αυτό πρέπει να μας γίνει ένα ερέθισμα αυτή η ιστορία του σεισμού, να μας ευαισθητοποιήσει όλους και τους ιδιώτες, ο καθένας να κοιτάξει να ενισχύσει το σπίτι του, εάν νομίζει ότι έχει κάποια προβλήματα, ή να το εξετάσει κάποιος μηχανικός και να κάνει υποδείξεις πάνω σε αυτό, αλλά και όλη η περιοχή να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να ανεβάσει την ποιότητα των κατασκευών. Και να πω κάτι ακόμα, επειδή στην αρχή αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο ο λόγος της καθυστέρησης, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν τα σχέδια της πολιτικής προστασίας για έκτακτη ανάγκη σε όλους τους δήμους και σε όλες τις πόλεις και κομοπόλεις και χωριά, που να υπάρχουν χώροι, είτε είναι γήπεδα είτε οτιδήποτε άλλο, με υποδομές που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έκτακτη ανάγκη και τις κρίσιμες ώρες των πρώτων ημερών, αλλά και αργότερα στο βαθμό που πρέπει να εγκατασταθούν κάποιες ημιμόνιμες κατασκευές. Κατασκευές δηλαδή που θα στεγάσουν κόσμο, όχι για σκηνές, μιλάμε για κοντέινερ ή ό,τι άλλο κατασκευή είναι, που θα το κάνουν αυτό για μήνες ή και για 1-2 χρόνια. Η εμπειρία μας αυτό λέει. Και από την Καλαμάτα και από την Κοζάνη και από όλα αυτά, μιλάω για σύμβουλους που εγώ χειρίστηκα όταν ήμουν τότε πρόεδρος των ΟΑΣΠ, είναι σαφές ότι αυτά κρατάνε δυστυχώς χρόνια. Και όσο και αν έχουμε βελτιωθεί σαν κράτος, γιατί ξέρουμε τους μηχανισμούς που δρά το κράτος και με τις τράπεζες και με τους άλλους οργανισμούς, όλα τα υπουργεία που παρεμβαίνουν και για τα αγροτικά θέματα και για τη βιομηχανία και όλα τα θέματα αυτά, υπάρχει ένα know-how σήμερα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όμως να τηρήσουμε το σχεδιασμό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Και χαιρετισμούς στον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Φασουλά. Δεν τον έχω δει γιατί δεν έχω εικόνα. Σε πολύ λίγο αυτά που μας είπατε θα μας τα δείξει και σε χάρτες. Βεβαίως. Είναι πολύ άξιος και ξέρει καλά και την Κρήτη που είναι και από εκεί. Βέβαιως. Είναι τιμή για την Κρήτη και ο κύριος Φασουλάς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Γνωστός ερευνητής, πέρα από την προσφορά στο Μουσείο, είναι γνωστός ερευνητής στη γεωλογική κοινότητα, όχι μόνο της Ελλάδας και ευρύτερα.